Περνώντας την πολιτική επικαιρότητα, καλησπερίζω στο Λεπάντο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, πρώην Υπουργό Βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ και επί σειρά ετών με το ΠΑΣΟΚ. Στην κεντρό αριστερά πάντα, κύριε Κουρουμπλή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Δημοκρατική Παράταξη με την ευρεία έννοια, ναι, για την οποία και αγωνίζομαι κάποια στιγμή να βρεθούν όλες αυτές τις δυνάμεις στην ίδια κήτη. Είστε υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ στην Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκλεγούν 3 υποψήφοι ευρωβουλευτές. 11 είστε υποψήφοι. Στις 14 Απριλίου είναι οι προκριματικές εκλογές. Εσείς εκπροσωπείτε τη Δυτική Ελλάδα, διότι αναπεριφέρεια θα ψηφίσουν οι συμπολίτες μας, έτσι δεν είναι? Είναι μια εξαιρετικά δημοκρατική και πρωτοποριακή διαδικασία την οποία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει σε όλες οι περιφέρειες, ανάλογα με τον κόσμο, τον πληθυσμό δηλαδή. Θα εκλέξει έναν αριθμό ανθρώπων που θα συνθέσουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα έχει 42 περίπου άτομα για τις ευρωεκλογές. Πριν μπούμε στο στούντιο, χωρίς να πω τα ποσοστά που έχουμε προβλέψει για τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς βλέπετε πως θα είναι δεύτερο κόμμα και με ένα ποσοστό ακόμη μεγαλύτερο από το 17% που έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Από πού το καταλαβαίνετε, το βλέπετε στην κοινωνία? Ναι, αυτό που θα σας πω το έλεγα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιζε στο 10 και στο 8, στο 11 και στο 13. Λοιπόν, και είχα πάντα την άποψη ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, και πάλι θα το πω, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πρέπει οι δυνάμεις αυτού του χώρου να συνεργαστούν για να αποδείξουμε εν της πράγμαση ότι πιστεύουμε ότι είμαστε χάρη της κοινωνίας και όχι η κοινωνία χάρη ημών. Γιατί χρειάζεται τόπος μία αλλαγή. Τώρα, εγώ εκτιμώ με τις επαφές που έχω και με κόσμο που δεν είναι κατά ανάγκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος αυτός αρχίζει να ακούει τον Κασελάκη. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό που θα πω, δεν το λέω για να το πω. Θεωρώ ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι από 18 έως 20. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα υπάρξει πάντως αντιπαράθεση με την Νέα Δημοκρατία, η οποία χαρακτηρίζει μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη το κόμμα σας λαϊκιστικό, δηλαδή ότι ρέπει στον λαϊκισμό. Μάλιστα έκανε αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν για την κατάργηση των μνημονίων, για ανίερες συμμαχίες στην πλατεία Συντάγματος και άλλα πολλά. Το πρόγραμμά σας θέλω να ρωτήσω, ήδη ανακοινώθηκε στη βάση του το οικονομικό πρόγραμμα. Είναι ρεαλιστικό, είναι αποδοτικό, πού θα βρείτε τα λεφτά? Κοιτάξτε, δραστηριοποιούμε ως πολιτικό, ως πολίτης εδώ και 40 χρόνια. Ποτέ δεν άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να πει για τη Δημοκρατική Παράταξη ότι λειτουργεί σωστά. Τον Ανδρέα Λαϊκίστη το λέγαν, το Σιμίτη Αρχιερέα της Διαπλοκής τον λέγαν, τα ίδια λένε και για τον Τσίπρα. Εντάξει, αυτή είναι η λογική της δεξιάς. Δεν θα την αλλάξουμε τώρα. Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μετά από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο χώρο, δηλαδή δύο απανωτές ήττες, ο κραδασμός από τις απαχωρήσεις και τη διάσπαση, έχει περίπου από το συνέδριο ούτε μήνα δεν έχει, που έχει ηρεμήσει και ήδη είναι στο 16% οι μετρήσεις. Δεν τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις μετρήσεις αυτές. Λοιπόν, ως εκ τούτου έχει ένα πρόγραμμα, κατέθεσε ένα οικονομικό πρόγραμμα και ειλικρινά σας το λέω, πήγα σήμερα στον Εμπορικό Σύλλογο που συζήτησα και άκουσα με πολύ προσοχή την αγωνία, γιατί κατέθεσαν αγωνία οι άνθρωποι αυτοί. Βρίσκονται σε μεγάλη απελπισία. Το κατανοώ γιατί αυτή τη στιγμή τους λέει η κυβέρνηση ότι ακούσατε ότι τους το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθούν με τα PVS, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το πρότεινε η κυβέρνηση ως ένα επιχείρημα μέσα στα πολλά που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει το πρόγραμμα ανάκαμψης. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι μικρομεσαίοι, μακριά είναι από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Το πρόγραμμα ανάκαμψης αφορά ένα 5% των επιχειρηματιών και μάλιστα των μεγάλων επιχειρηματιών. Του τέστην, οι μικρομεσαίοι θα πληρώσουν το επιτίμιο αυτών των δυσκολιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άρθρωσε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, όπως μου είπαν, εξαιρετικά κοντά στις απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πραγματικά μικρομεσαίων, με ιδιοσυγκρασία και κουλτούρα πάνω στη μικρή επιχείρηση, γιατί έτσι έμαθε ο Έλληνας, αυτό κουβαλάει. Λοιπόν, και
είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να μειώσει και την ανεργία. Είμαστε από τις δύο χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μαζί με την Ισπανία. Είμαστε οι δύο χώρες με την λιγότερη αγοραστική δύναμη με την Βουλγαρία. Είμαστε η μεγαλύτερη χώρα σε πληθωρισμό ή μέσα στις 3-4 με τον μεγάλο πληθωρισμό. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Σήμερα το πρωί λοιπόν είδα και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Ρίου. Το ΕΣΥ πλέον είναι η ζωή εν τάφο. Ένα σύστημα που εδώ και 40 χρόνια, με όσες αδυναμίες κι αν είχε, αντιμετώπιζε τον άνθρωπο ως άνθρωπο χωρίς να συνδέεται αυτό με την οικονομική του κατάσταση, και σήμερα κατεδαφίζεται πλέον. Εφόσον έχεις λεφτά θα ζήσεις, εφόσον δεν έχεις λεφτά θα μείνεις στα αζήτητα. Και άκουσα με πολύ προσοχή τους εργαζόμενους, οι οποίοι με μέτρο, με μετριοπάθεια τοποθετήθηκαν, μου είπανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα στελέχωσης, διότι υπολογίστε ότι το χρόνο φεύγουν για συνταξιοδότηση τουλάχιστον από 1.800 με 2.000. Το ζήτημα επίσης των ανθρώπων με σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι τραγικό. Και είναι άνθρωποι που προσφέρουν, οι καθαρίστρες ειδικά, στη σύντηση και τα λοιπά, στη φύλα. Είναι άνθρωποι που προσφέρουν πάρα πολύ. Επίσης, λόγω του χρόνου που έχουμε, επισκέφτηκα και τον Δήμαρχο Πατρέων, με τον οποίο έκανα μια συζήτηση έτσι για να δω πώς πάει η προσπάθεια της πόλης. Και βεβαίως ένα θέμα που ρώτησα να μάθω, γιατί ήθελα να μάθω, πρέπει να σας πω, γιατί δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, ως Υπουργός Ναυτιλίας και ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίσαμε τότε σε 15 λιμάνια που ούτως ή άλλως θα πουλιόντουσαν, θα προχωρούσε δηλαδή η ιδιωτικοποίηση, να παραχωρήσουμε εκτάσεις που δεν τις χρειαζόταν αυτός ο οργανισμός κάθε λιμανιού. Δώσαμε τότε στην Πάτρα, στον παράλληλο μέτωπο, 350 στρέμματα. Του ξαναλέω, 350 στρέμματα. Ήταν η πρώτη απόφαση που λήφθηκε για παραχωρήσεις αυτού του τύπου σε 15 λιμάνια. Τώρα ο Δήμαρχος το έχει προχωρήσει. Ευρωβουλή. Ορίστε. Γιατί στην Ευρωβουλή. Α, θα απαντήσω και γι' αυτό. Κοιτάξτε, με την εμπειρία που έχω, τη γνώση που έχω, το πείσμα που έχω, τη θέληση που έχω, διότι με αυτά τα όπλα πορεύτηκα από τα 10 μου χρόνια όταν έχασα εντελώς το φως μου. Δεν παραιτήθηκα, διεκδίκησα να είμαι αυτό που ήθελα. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχω μια δυνατή φωνή, να χαράξω νέους δρόμους σε ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με αυτό που θέλουμε όλοι, μια Ευρώπη του συνανίκη και του συναποφασίζει, μια Ευρώπη που πραγματικά θα συγκρούεται και θα αναχαιτίζει τα φαινόμενα των διακρίσεων, των αποκλεισμών και των ρατσισμών, μια Ευρώπη που θα αυξάνει προοδευτικά τον κεντρικό της προϋπολογισμό για να μιλήσουμε εν της πράγμαση για σύγκληση, γιατί αλλιώς κοροϊδεύουμε τον κόσμο, μια Ευρώπη με ενιαίο τραπεζικό σύστημα. Ξέρετε κύριε Κοκκόλη ότι από το 12 υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ενιαίο το τραπεζικό σύστημα και δεν γίνεται ποτέ για συμφέροντα που υπάρχουν. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται στο χώρο του τραπεζικού, πόσα κερδίζουν οι τράπεζες και ο ελληνικός λαός καταθέτει τα λεφτά του και παίρνει μηδέν τόσο και όταν πάει να πάρει ένα δάνειο πρέπει να πληρώσει 6 και 7% από μια κυβέρνηση η οποία ούτε την ακρίβεια μπόρεσε να λέξει, ούτε τα ενίκια αυτή τη στιγμή ζουν μαρτυρικές στιγμές οι οικογένειες που πληρώνουν ενίκια, ούτε ζητήματα όπως έχουν. Άκουγα προχθές με τον νέο νόμο που ψήφισαν για την ιδιωτική ασφάλιση, όταν είσαι πάνω από 60 χρόνων λες και δεν έχεις δικαιώματα στη ζωή, αυξάνονται τα ασφάλιστρα, γιατί υποτίθεται είσαι πιο υπηρεπής σε ασθένειες. Λοιπόν, είναι μια σειρά οι πληστηριασμοί. Αυτό που κάνουν οι τράπεζες είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Και ειλικρινά τολμώ να απευθυνθώ στους εισαγγελείς της χώρας. Έχουν εθνική υποχρέωση οι εισαγγελείς της χώρας να παρεύουν. Συντελείται μέγα έγκλημα μεταξύ των services, των τραπεζών και των. Παίζονται χοντρά παιχνίδια, γίνονται πολύ πλούσιοι μπροστά στα μάτια των εισαγγελικών αρχών. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρκος που έδωσαν οι εισαγγελείς και ζητάω προσωπικά να παρέμβουν στα ζητήματα των πληστηριασμών. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Λεπάντο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έχουμε αυτή την επικοινωνία με τους τηλεθεατές σας, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.